Για να μιλήσουμε με τον συνάδελφο δημοσιογράφο Στέφανο Αντόβα. Στέφανε, καλησπέρα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Καλή χρονιά και σε εσένα. Καλή χρονιά και σε εσένα, Στέφανε, σε όλους τους δικούς σου ανθρώπους. Λοιπόν, νέο μαύρο ρεκόρ στην Ήπειρο σήμερα, τον προηγούμενο 24ωρο, και είναι Δευτέρα, έτσι. Βέβαια, τα τεστ είναι πολλά. Υπάρχουν ουρές και χθες παντού, σε όλα τα διημερεύοντα φαρμακεία υπήρχαν τεράστιες ουρές και στα εργαστήρια που κάνουν αυτά τα τεστ. Σήμερα οι ουρές μεταφέρθηκαν μπροστά στην περιφέρεια. Γίνονταν δηλαδή όλο το Σαββατοκύριακο τεστ. 1257 στην Ήπειρο, το είπαμε και λίγο πριν, πάρα πολλά τα κρούσματα. 643 από αυτά είναι στα Γιάννενα. Νέα αρνητικά ρεκόρ, νέα μαύρα ρεκόρ στην Ήπειρο, στα Γιάννενα. Εγώ να πω, πριν ακούσω το δικό σου σχόλιο, ψυχραιμία, γιατί ακούω ένα γενικευμένο πανικό. Ψυχραιμία, είναι μεταδοτικότερη η Όμικρον. Έχει μικρότερη νοσηρότητα όμως. Κλείστε και λίγο τις τηλεοράσεις. Μην ακούτε από το πρωί στο βράδυ τηλεοράσεις. Μην ακούτε αυτά που λέγονται. Ψυχραιμία, δεν χρειάζεται πανικός. Μην τρελαθούμε τώρα στο τέλος της πανδημίας, γιατί όλοι λένε, όλα δείχνουν ότι τελειώνει η πανδημία. Σε 2, σε 3 μήνες θα τελειώσει η πανδημία. Αυτό είναι το καλό σενάριο βέβαια, αλλά και το πιο πιθανό σενάριο όπως πάνε τα πράγματα. Ψυχραιμία, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, έχουμε δύσκολους αριθμούς και έχουμε ένα δύσκολο Γενάρη και πιθανότατα και ένα δύσκολο Φλεβάρι, αλλά ψυχραιμία να το ξεπεράσουμε. Στέφανε. Είναι γεγονός ότι όπως και συνέβη τον Οκτώβριο με τις γιορτές και τον κόσμο που ήρθε τόσος πολύ εδώ, ενώ τότε μιλούσαμε για 60-80% κρούσματα και πολλαπλασιάστηκαν, τώρα μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και το Νέο Έτος που είχαμε πάρα πολύ τουρισμό στην περιοχή μας, αλλά ήταν και τα γλέντια της παραμονής της πρωτοχρονιάς, αυξήθηκαν τα κρούσματα, λογικό ήταν να αυξηθούν, και με την αυξημένη μεταδοτικότητα της Όμικρον ήταν ακόμα περισσότερο η αφορμή αυτή να έχουμε πάρα πολλά κρούσματα. Όπου να γυρίσεις πλέον, κάποτε άκουγες για κρούσμα και ο άλλος κρυβότανε, και τώρα σχεδόν σε κάθε σπίτι που ακούς, ακούς και για κάποιο κρούσμα. Σε κάθε σπίτι σχεδόν υπάρχει ένα κρούσμα. Έτσι. Ευτυχώς δεν ξέρω αν αυτή... Εκείνο που θα πρέπει να προσέξουμε είναι ένα. Ότι αν όσοι έχουν αντιληφθεί, έχει γίνει δηλαδή ο έλεγχος και έχουν πραγματικά αποδειχθεί ότι νοσούν, θα πρέπει να μείνουν κλεισμένοι στο σπίτι τηρώντας τα μέτρα της καραντίνας. Διότι σε διαφορετική περίπτωση, αν βγαίνουν έξω επειδή νιώθουν καλά, δεν κάνουμε τίποτα. Είναι το πρόβλημα, γιατί είναι φορείς μεταδοτικότητας. Έτσι. Και επειδή η νόσο αυτή μεταδίδεται, γίνεται ο χαμός. Και λίγη υπευθυνότητα, τώρα που τελειώνουμε, λίγη υπευθυνότητα, Στέφανε, δεν βλάπτει. Εγώ θα έλεγα και κάτι παραπάνω. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή εντοπιστεί με COVID, να συμπεριφερόμαστε τώρα σε αυτή τη φάση σαν να έχουμε COVID και δεν πρέπει να κολλήσουμε τους διπλανούς μας, γιατί είναι μεγάλη πιθανότητα να έχουμε πλέον. Το λέγαμε αυτό σε κάποιες φάσεις της πανδημίας, ότι πρέπει να συμπεριφερόμαστε σαν να έχουμε COVID, μάσκες, αποστάσεις. Τώρα πλέον είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίο. Ας συμπεριφερόμαστε όλοι σαν να έχουμε COVID, γιατί είναι το πιο πιθανό, είναι από όλες τις προηγούμενες φάσεις, να έχουμε. Έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι χωρίς πανικούς, ψύχραμα, ήρεμα. Θέλω να πιστεύω, πέρα από τους ενσυνείδητα αντιεμβολιαστές, οι οποίοι δεν εμβολιάζονται και κινδυνεύει και η ζωή. Μην συζητήσουμε άλλο για αυτούς. Ναι, θέλω να πω ότι οι υπόλοιποι δεν έχει νόημα. Τηρούν κανόνες, πολύ, πάρα πολύ τηρούν κανόνες, αλλά παρόλα αυτά όμως είναι και το θέμα το ότι η οικονομία είναι ανοιχτή. Λογικό είναι να υπάρχει αυτή η υπερσυγκέντρωση ατόμων σε κάποιες φάσεις, με αποτέλεσμα να έχουμε λόγο για τις αυξημένες μεταδοτικότητες. Ας συμπεριφερόμαστε σαν να έχουμε κορονοϊό όλοι μας. Εντάξει, τώρα μου λες για αντιεμβολιαστές, ας τους βάλουμε στην άκρη κάποιους αντιεμβολιαστές τώρα, δεν έχει νόημα να συζητάμε. Ένας αντιεμβολιαστής έχασε την μάχη με τον κορονοϊό, μιλώ για τον Μητροπολίτη Ετωλίας και Ακαρνανίας, τον Κοσμά. Δυστυχώς είχε χαθεί και η αδερφή του και ο ίδιος. Και έφυγε από τη ζωή από κορονοϊό. Τι να πει κανείς, τι μπορεί να πει κανείς. Υπάρχουν λόγια. Εδώ ο Ακαρνανίας, δυστυχώς. Μάλιστα. Στέφανε, πάμε να δούμε το επόμενο ρεπορτάζ. Μένεις μαζί μου. Τεράστιες, κυρίες και κύριοι, είναι οι ουρές για rapid τις προηγούμενες ημέρες
της αργίας ήταν στα φαρμακεία, όπως είπα, που διημέρευαν σήμερα. Έχουν ανοίξει τα φροντιστήρια από σήμερα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με τα σχολεία. Η κατεύθυνση αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης είναι: ανοίγουν ξανά τα σχολεία 10 Ιανουαρίου με αυστηρότερα πρωτόκολλα και συχνότερο τέστινγκ. Θα δούμε πώς θα πάνε και τα πράγματα. Στέφανε. Είναι γεγονός ότι γίνεται πολύς λόγος για το άνοιγμα των σχολείων αυτή τη χρονική περίοδο, ιδιαίτερα μετά τις γιορτές, που κανένας δεν ξέρει τι έχει γίνει, με ποιους έχουν συγχρονιστεί ποιοι και τι έχει συμβεί. Μέχρι δηλαδή να γίνουν τα απαραίτητα τεστ. Ήθελαν κάποιοι πρότειναν να υπάρξουν λίγες μέρες περιθώριο, ώστε οι μαθητές που θα πάνε σχολείο να έχουν τσεκαριστεί όλοι ποιοι είναι. Ποιοι έχουν, ας πούμε, νοσήσει. Υπάρχει αυτή η άποψη. Υπάρχει αυτή η άποψη. Και από επιστήμονες και εκπαιδευτικοί έχουν αυτή την άποψη. Όμως, φαίνεται να δείχνουν επιστροφή 10 Ιανουαρίου. Με περισσότερα μέτρα. Ναι. Μακάρι. Και αυστηρότερα πρωτόκολλα. Ναι. Εκείνο που θα πρέπει να τονίσουμε. Στέφανε. Να το επισημάνουμε όλοι, είναι ότι όσοι, επειδή η νόσος αυτή δεν έχει πάρα πολλά συμπτώματα, όσοι νιώθουν, όσοι βρεθούν μάλλον ότι έχουν νοσήσει, να τηρούν αυστηρά τα μέτρα της καραντίνας και μέσα στο σπίτι τους, να είναι δηλαδή στο δωμάτιό τους, για να προστατεύσουν την ίδια τους, την οικογένεια. Όχι όπως έλεγε ο άλλος σήμερα, που είχε νοσήσει και ήταν η 15η μέρα σήμερα και βγήκε έξω και λέει: έμορα μέχρι το περίπτερο πήγαινα γύρω-γύρω από το σπίτι, πήγαινα πουθενά. Μάλιστα. Πού ήθελε να πάει? Λίγη υπευθυνότητα τώρα, λίγη υπευθυνότητα από όλους. Λίγη ευσυνειδησία, λίγη υπευθυνότητα. Για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, την οικογένειά μας. Για να τελειώνουμε με αυτό τώρα. Στέφανε, έχω την αίσθηση ότι θα τελειώσουμε με αυτό. Πάμε να δούμε και το επόμενο ρεπορτάζ. Κυρίες και κύριοι, συνωστισμός και ατέλειωτες ουρές. Είμαστε, κυρίες και κύριοι, είχαμε καιρό να δούμε κρούσματα σε νοσηλευτικό προσωπικό, σε ιατρικό προσωπικό. Σας ακούσαμε στο ρεπορτάζ του Αλέκου Παπαδόπουλου. Παρουσιάζονται κρούσματα, εντοπίζονται κρούσματα στην παθολογική, στο Χατζικώστα. Παντού υπάρχουν κρούσματα. Παντού υπάρχουν κρούσματα. Αυτή τη στιγμή, όπως είπε Στέφανε πριν, κάθε σπίτι, σχεδόν κάθε σπίτι δυστυχώς, έχει και ένα κρούσμα και προσπαθούν οι υπόλοιποι εκεί να τον φροντίσουν τον άρρωστό τους χωρίς να κολλήσουν. Πάμε να δούμε όμως κάτι άλλο, Στέφανε. Ναι, πριν πάμε να πω κάτι για το θέμα. Σε ακούω πολύ συνοπτικά. Ναι, μισό λεπτό. Όσοι πηγαίνουν για επανεξέταση, για επιβεβαίωση δηλαδή, δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι στην ίδια σειρά με εκείνους που πηγαίνουν για πρώτη φορά. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει άλλος χώρος με πολύ πιο αυστηρά μέτρα, ούτως ώστε να μην είναι κάποιοι που πιθανόν να έχουν νοσήσει ήδη και να μένουν στην ίδια σειρά με εκείνους που έχουν πρόβλημα και να βρεθούν ξαφνικά οι φορείς να κάνουν μετάδοση. Μάλιστα. Πρέπει να τελειώνει αυτό. Το είπε η Γκάγκα προφορικά. Πρέπει να γίνει υπουργική απόφαση, να πάρει ΦΕΚ να τελειώνει. Λοιπόν. Στέφανε, έχεις δίκιο. Πάμε να δούμε τώρα το ζήτημα όμως του 16χρονου που στο κυνήγι πάνω σκότωσε τον 33χρονο θείο του, αδερφό του πατέρα του, και μετά ευσυνείδητος όπως ήταν ο πιτσιρικάς, γιατί τα μικρά παιδιά, τα μικρότερα παιδιά είναι ευσυνείδητα, έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία, πολύ περισσότερη από ό,τι έχουμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Γύρισε το όπλο πάνω του και αυτό πυροβολήθηκε. Ευτυχώς είναι σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά ευτυχώς οι γιατροί είναι αισιόδοξοι. Δεν έχασε τη ζωή του με αυτόν τον πυροβολισμό. Μακάρι, εγώ έχω την αίσθηση ότι θα τα καταφέρει ο 16χρονος, πρέπει να τα καταφέρει, αλλά δεν έχουμε πολλά προβλήματα. Κάποιοι έδωσαν ένα όπλο σε ένα μικρό παιδί, ένα δίκανο, μια καραμπίνα τι έδωσαν. Απ' την άλλη, κυνήγι αγριογούρουνου. Τα έχουν πει σε όλους τους τόνους οι κυνηγοί, οι ομοσπονδίες, οι σύλλογοι. Πρέπει να φοράει κανείς ένα ειδικό μπουφάν που φωσφορίζει, καπέλα που φωσφορίζει. Δεν είναι δυνατόν. Και εντάξει, τώρα ένας πιτσιρικάς σκότωσε το θείο του. Έχουν σκοτώσει και ενήλικες, πολλοί ενήλικες, τους συντρόφους τους. Το ξαναλέω, στο κυνήγι του αγριογούρουνου. Αυτό είναι το επικίνδυνο κυνήγι. Γιατί σε αυτό το κυνήγι πρέπει να κάτσει ένα καρτέρι, από ό,τι μου λένε οι κυνηγοί. Δεν μπορεί να μετακινηθεί. Αν μετακινηθεί, ό,τι κινείται, πυροβολείται. Μια τούφα να δουν οι κυνηγοί. Λένε να το αγριογούρνο, ρίχνουν. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Πολλές φορές έχουμε θρηνήσει κυνηγούς. Είναι κρίμα. Χρειάζεται αυστηρότερα μέτρα. Στέφανε, τι λες? Δυστυχώς τα θύματα στο κυνήγι κάθε χρονιά δεν λείπουν και δεν είναι και λίγα. Και μάλιστα θύματα τα οποία είναι όχι από άλλες παρέες, αλλά μέσα στην ίδια παρέα που κινείται. Έτσι, δυστυχώς. Περισσότερες φορές είναι στην ίδια, είτε δύο είναι, είτε περισσότεροι είναι,
ανάλογα με το τι κυνήγι κάνουν, δυστυχώς από τέτοια, από ανθρώπινα λάθη, από παραβλέψεις των στοιχειώδων κανόνων του κυνηγιού, έτσι, παρά την εμπειρία που έχουν και κάποιοι, δυστυχώς γίνονται δυστυχήματα που στερούνται ανθρώπινες ζωές. Αυτό που συνέβη τώρα στην Άρτα, αφού πρώτα απευθύνουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στην οικογένεια του 33χρονου και να ευχηθούμε περαστικά στον ευσυνείδητο και ενσυνείδητο 16χρονο, ο οποίος αντιλήφθηκε το τι έκανε και πήγε να αφαιρέσει τη ζωή του. Ήταν και οι γιατροί, αφού έκαναν μια πολύ σοβαρή επέμβαση, λένε ότι είναι σε σταθερή κατάσταση και αν παραμείνει έτσι για τις επόμενες 40 ώρες έτσι, θα πάνε καλά τα πράγματα και έτσι είναι αισιόδοξοι που θα δίνει κατεύθυνση, όπως είμαστε και εμείς, και το ευχόμαστε ολόψυχα το παιδάκι να γίνει καλά. Όμως από εκεί και πέρα είδαμε και την ανακοίνωση της Πέμπτης Κυνηγητικής Ομοσπονδίας, ότι τα μέτρα υπάρχουν, λέει, οι αποφάσεις υπάρχουν, αλλά θα πρέπει να τηρούνται. Ποιος και πώς θα τα τηρήσει? Ναι. Κάποιος βρέθηκε και όπλησε το χέρι ενός 16χρονου με όπλο. Αυτό προβλέπεται πουθενά? Όχι. Και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Δεν το λέμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Το λέμε και σε άλλες περιπτώσεις. Έτσι είναι. Αυτά γίνονται φωνικά όργανα εν αγνία κάποιων ανθρώπων. Γιατί, γιατί δεν καταλαβαίνουν κάποιοι άνθρωποι ότι δίνοντας ένα πιτσιρικά όπλο τον δολοφονείς, του δίνεις την ευκαιρία και ο ίδιος να είναι θύμα. Και ο ίδιος να είναι θύμα, όπως είναι τώρα ο 16χρονος. Στην ουσία δολοφονείς το γιο σου και δεν αγαπάει κανείς περισσότερο κάτι άλλο από τα παιδιά του και δίνουν όπλα στα μικρά παιδιά. Ένα. Αλλά το κυνήγι έχει κινδύνους του αγριογούρουνου. Και για ενήλικες. Το παιδί ως ανήλικος δεν έχει καταρχήν εμπειρία χειρισμού του όπλου. Πρώτο και κύριο. Δεν έχει εμπειρία, δηλαδή ούτε πώς κρατάς το όπλο στο κυνήγι, γιατί θέλει με ειδικό τρόπο να κρατάς το όπλο για να προστατευτείς εσύ και να προστατεύεις τον διπλανό σου, τον πίσω σου και τον μπροστινό σου. Μάλιστα. Όταν δεν ξέρει πώς να κινηθεί, όταν δεν ξέρει πώς να παραμείνει στο καρτέρι, όπως λένε στις οργανωμένες ομάδες της ΠΑΓΑΡ που κάνουν κυνηγή, όταν δεν ξέρει πώς θα αντιμετωπίσει, από πού θα έρθει το γουρούνι και πού θα ρίξει και από ποιον τομέα μέχρι ποιον τομέα έχει αρμοδιότητα να ρίξει και όχι όπου να είναι. Πιθανότατα το λάθος, Στέφανε, σε αυτή την περίπτωση εδώ τώρα που συζητάμε, το πιο πιθανό είναι το λάθος να μην το κάνει ο 16χρονος. Κανένας δεν ξέρει. Αλλά κάποιος όταν μετακινείται σε αυτά τα κυνήγια δημιουργεί ζητήματα. Πιθανότατα το λάθος να μην είναι καν του 16χρονου, αλλά να, ο 16χρονος τώρα χαροπαλεύει στην εντατική, είναι ο ίδιος θύμα για μια ζωή γιατί σκότωσε το θείο του. Μην δίνουμε όπλα στα παιδιά. Μην δίνουμε όπλα στα παιδιά. Δεν είναι να τουλάχιστον αυτό. Εμείς πώς έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό. Εμείς μιλάμε γενικότερα για το θέμα του πώς θα χειρίζονται τα όπλα. Αν δηλαδή επιτρέπεται να πάρει μαζί του κάποιος έναν ανήλικο και να του δώσει όπλο για να συγκυνηγήσουν, ποιος κινδυνεύει περισσότερο? Και οι δυο. Και οι περισσότεροι που είναι στην παρέα. Δίνουν σε έναν ανίδιο άνθρωπο ένα όπλο να το χειριστεί. Μάλιστα. Όταν δεν έχει ξανακυνηγήσει ή δεν έχει ξαναπυροβολήσει. Μάλιστα. Δεν μπορείς δηλαδή με αυτόν τον τρόπο να πας με σιγουριά και χωρίς τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Σε ευχαριστώ, Στέφανε. Δηλαδή, ας πούμε, και οι ενήλικες να προσέχουν στο κυνήγι αυτό. Χρειάζεται προσοχή. Χρειάζονται πιθανότατα σεμινάρια, χρειάζονται αυστηρότερα μέτρα. Αυστηρότερα μέτρα, αφού δεν μαθαίνουμε, αυστηρότερα μέτρα. Τι να πει κανείς? Σκοτωνόμαστε στο κυνήγι. Υπάρχουν θεσπισμένοι κανόνες οι οποίοι παραδίδονται από τις ομοσπονδίες του κυνηγού. Υπάρχουν, δεν τηρούνται. Αυστηρότερα μέτρα, αυστηρότερα πρόστιμα. Αυστηρότερα πρόστιμα. Τι να γίνει, αφού δεν τα τηρούμε? Ευχαριστώ. Όμως δεν τηρούνται και κυρίως δεν εκπαιδεύονται οι κυνηγοί. Δηλαδή, επίσης για να πάρει κάποιος ζήτημα την άδεια να οδηγήσει ένα αυτοκίνητο, θα πάει στο δάσκαλο, θα κάνει μαθήματα, επίσης θα δώσει εξετάσεις και μετά θα πάει να οδηγήσει. Για να πάει να κυνηγήσει που κινδυνεύει η ίδια τη ζωή και των άλλων, ούτε εξετάσεις δίνει, ούτε καν εκπαιδεύεται. Και οι ψυχιατρικές διαδικασίες είναι προβληματικές. Μάλιστα. Γίνεται, λοιπόν, Στέφανε, θα το ξαναδούμε. Ευχαριστώ.
Θα το ξαναδούμε. Ελπίζω να μην το ξαναδούμε με τραγικά περιστατικά. Καλό να τα βλέπουμε αυτά σε ψυχρό χρόνο. Σε χρόνο που δεν έχουμε τραγικές ιστορίες. Να μην τα αναδεικνύουμε μόνον όταν έχουμε τραγικά περιστατικά. Ας το ελπίσουμε. Ευχαριστώ, Στέφανα. Καλή χρονιά. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι.